Πάμε να δούμε λοιπόν πώς με τα νέα δεδομένα διαμορφώνεται ο βασικός μισθός από την 1η Απριλίου του 2023, δηλαδή σε λίγες ημέρες από σήμερα. Νέος βασικός μισθός λοιπόν στα 767 ευρώ με αύξηση στο 7,5%. Ο νέος βασικός μισθός ανεβάζει προς τα πάνω και μια σειρά από επιδόματα. Βασικό επίδομα, το επίδομα ανεργίας, όπου διαμορφώνεται στα 479 ευρώ. Σε πολύ λίγο θα τα σχολιάσουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Πάμε να δούμε τι προβλέπει η νέα τοπική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Λοιπόν, καταρχήν, από 1η Τετάρτου του 2023, δηλαδή από 1η Απριλίου, θα τεθεί σε ισχύ. Έχουμε λοιπόν συλλέξει εδώ τα στοιχεία για το πώς διαμορφώνεται ο βασικός μισθός σε αυτή τη σύμβαση εργασίας ανακατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 925,55 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία ο βασικός μισθός είναι 905,22 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία 888,10 ευρώ. Και στην τέταρτη κατηγορία ο βασικός μισθός διαμορφώνεται στα 848,51 ευρώ. Αυτή είναι η πρώτη φάση της αύξησης του κατώτατου μισθού όσον αφορά τη σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Είναι η αύξηση στο 7%. Το υπόλοιπο 5,5% θα μπει από την 1η Απριλίου του 2024, δηλαδή ακριβώς σε ένα χρόνο. Η πρώτη κατηγορία λοιπόν διαμορφώνεται στα 971,83 ευρώ. Η δεύτερη κατηγορία στα 950,48 ευρώ. Η τρίτη κατηγορία στα 932,51 ευρώ και η τέταρτη κατηγορία έχει ως βασικό μισθό 890,94 ευρώ. Στόχος αυτής της σύμβασης είναι να γίνει πιο ουσιαστική η προσφορά ανθρώπων που θέλουν να εργαστούν στην τουριστική μας βιομηχανία. Όλοι θυμόμαστε το μεγάλο πρόβλημα της περσινής τουριστικής περίοδου, όπου δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στον τουρισμό και αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο το είχαμε συζητήσει και εδώ. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Κοκολάκη, γιατί θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι των ξενοδοχοϋπαλλήλων για να πάω μετά στον κύριο Βοριά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε 4 κατηγορίες. Μπορείτε να μας πείτε, και αν είναι εύκολο να βλέπουμε και τα βίντεο, θέλετε να μας πείτε τι σημαίνει η κάθε κατηγορία. Δηλαδή, πρώτη κατηγορία 971,83 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται εργαζόμενοι όπως είναι ρεσεψιονίστ, όπως είναι ο νυχτοφύλακας, όπως είναι ο θυρωρός, είναι ο μέτρ, είναι ο σουμέτρ, είναι οι υπάλληλοι κρατήσεων που μπήκαν για πρώτη φορά φέτος και είναι επίσης και οι αποθηκάροι και οι υπάλληλοι δημοσίων σχέσεων. Αυτός είναι ο βασικός μισθός, ο οποίος προσαυξάνεται με την προϋπηρεσία του κάθε εργαζόμενου που είναι 5,90 το χρόνο όσα χρόνια εργάζεται στα ξενοδοχεία και επίσης προσαυξάνεται ανάλογα. Εάν είναι παντρεμένος είναι 10%, το εποχικό επίδομα άλλο ένα 10%, εάν έχει σχολή τουριστικής εκπαίδευσης με μέσης εκπαίδευσης 10%, εάν έχει πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που αυξάνεται 15%, είναι το ανθυγιεινό επίδομα που παίρνουν οι εργαζόμενοι στην κουζίνα 10%, επίσης οι καμαριέρες παίρνουν το ανθυγιεινό 5% και οι λατζέρδες παίρνουν ένα επίδομα που αυξάνεται 7%. Δηλαδή, με βάση, θα πάρουμε την πρώτη κατηγορία, 971,83 ευρώ. Όταν κάποιος έχει όλες αυτές τις όλα αυτά τα οποία είπατε, μπορεί να δούμε και ένα μισθό, ας πούμε, στα 1.400 και 1.500 ευρώ. Βεβαίως, στην πρώτη κατηγορία, εφόσον εργαστεί κάποιες κυριακές αργίες και έχει όλα τα επιδόματα και πάρει τουλάχιστον 4 ρεπό, που πιστεύουμε ότι με αυτό το μισθό θα βγει γύρω στα 1.400, μπορεί και παραπάνω. Ύστερα, αν πάρουμε παράδειγμα στην τρίτη κατηγορία, επειδή έχουμε κάνει και παράδειγμα που είναι ο βοηθός σερβιτόρου ή καμαριέρα σε ένα εργαζόμενο που θα εργαστεί πρώτη φορά, χωρίς να είναι παντρεμένος, χωρίς να έχει σχολή και θα πάρει δηλαδή μόνο το εποχικό, που αυτή στην κατηγορία ο βασικός μισθός είναι στα 888 ευρώ, εάν εργαστεί όλο το μήνα και πάρει 4 ρεπό μόνο και δουλέψει και 3 Κυριακές,
θα πάρει περίπου 1.000 ευρώ καθαρά. 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 Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η νέα σύμβαση προσελκύει τους εργαζόμενους, που το ώστε να μπουν νέοι εργαζόμενοι μέσα, να καθίσουν και οι παλιοί, αρκεί, είπαμε, να τηρηθεί όλο το εύρος της. Η Β κατηγορία τι περιλαμβάνει, κύριε Κοκολάκη? Η Β κατηγορία είναι ο προϊστάμενος πλυντηρίου και ελληνοθήκης, ο βοηθός υποδοχής, είναι ο βοηθός των υπάλληλων κρατήσεων, είναι ο υπάλληλος γραφείου που μπαίνει και αυτή η κατηγορία για πρώτη φορά, είναι ο μπάρμαν, είναι ο σερβιτόρος, είναι ο φύλακας, είναι ο κρεοκόπτης, είναι ο βοηθός προϊσταμένης ορόφων, είναι οι κυπουροί, είναι οι ηλεκτροτεχνίτες. Όλοι αυτοί λοιπόν οι εργαζόμενοι περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Εδώ μιλάμε ότι μιλάμε για το 7,5%, δηλαδή η πρώτη αύξηση με βάση την τοπική συλλογική σύμβαση είναι 7,5% και το υπόλοιπο 5% θα μπει την 1η Απριλίου του 2024, σωστά? Σωστά, ναι. Ωραία. Να πάμε λοιπόν, όταν πλέον θα έχει μπει όλη η αύξηση, πώς διαμορφώνεται από την 1η Απριλίου του 2024 ένας καλός μισθός ξενοδοχείου υπαλλήλου? Εκεί περίπου, παράδειγμα, θα πούμε ότι ο ρεσεψιονίστης θα παίρνει πάνω από 1.500 ευρώ ή ο βοηθός σερβιτόρου θα πλησιάζει τα 1.050-1.100 ευρώ. Εάν είναι ειδικά και παντρεμένος ή αν έχει κάποια σχολή, θα πιάνει τα 1.300 ευρώ. Πιστεύουμε ότι πλέον είναι πολύ ικανοποιητική η μισθή. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στην τρίτη κατηγορία πλέον μπήκαν και μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων που είναι οι συντηρητές. Mm-hmm. Γιατί θα πούμε ότι μέσα από τη σύμβαση αυτή, πέρα από των βασικών μισθών και τις αυξήσεις που προβλέπονται, υπάρχουν και μια σειρά από θεσμικά δικαιώματα. Η βασική μισθή αυτή, μιλάμε για πενθήμερη απασχόληση, πλήρης απασχόληση 40 ή κατ' εξαίρεση, εάν εργαστεί κάποιος εργαζόμενος την έκτη ημέρα. Βεβαίως η σύμβαση αυτή δεν είναι υποχρεωτική από την πλευρά των ξενοδόχων, και προτού μου απαντήσει θα θέλω να έρθω στον πρόεδρο του εργατικού κέντρου. Το ότι δεν είναι υποχρεωτική, νομίζω, και επειδή στην Κρήτη ζούμε, υπάρχουν και αυτές οι μειοψηφίες που θα επιχειρήσουν να μην την εφαρμόσουν αυτή, λέγοντας ότι εγώ τα έχω βρει αλλιώς με τον εργαζόμενό μου. Πώς θωρακίζεται ο εργαζόμενος εκεί, κύριε Βοριά? Ο εργαζόμενος, για να θωρακιστεί, πρέπει να βγει ο υπουργός να τη χαρακτηρίσει ως υποχρεωτική. Και δεν είναι μόνο θέμα εργαζομένων, είναι και των σωστών επιχειρηματιών, που δημιουργείται ένα θέμητος ανταγωνισμός σε όλους αυτούς που λένε δεν είμαι μέλος, εφαρμόζω τον ελάχιστο ή εφαρμόζω ένα κόστος πολύ χαμηλότερο από αυτό που προβλέπει μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Όπως επίσης, mm-hmm, μια συλλογική σύμβαση, για να γυρίσει ο κόσμος, και ο πρόεδρος τα ξέρει αυτά πολύ καλά, δεν είναι μόνο ο μισθός, είναι γενικότερα εργασιακές σχέσεις. Δεν μπορεί αυτή η εντατικοποίηση να συνεχιστεί. Είναι ο κλάδος που είναι πρωταθλητής στα εργατικά ατυχήματα. Να πω ότι δυστυχώς σήμερα πήγαμε σε άλλη μια κηδεία ενός εργαζόμενου που έχασε από εργατικό ατύχημα τη ζωή του, ο άτυχος εργάτης στην καθαριότητα. Πέρσι στην εκπομπή σας, θυμάστε που αναδείξαμε και τις 13 mm-hmm ζωές που χαθήκανε. Είναι λυπηρό, θα πρέπει τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, εντατικοποίηση. Δεν μπορεί μια καμαριέρα, όταν λένε οι προδιαγραφές γενικότερα ευρωπαϊκές ή παγκόσμιες, σε ένα πεντάστερο αστέρι να είναι υπεύθυνο σε 10 δωμάτια και να τις χρεώνουν 20. Έχετε δει ποτέ καμαριέρα, κύριε Δασκαλάκη, να σκολάει μετά από το πέρας της εργασίας της? Πραγματικά σέρνονται αυτοί οι άνθρωποι από την εντατικοποίηση. Έχει έρθει, κύριε Βοριά και κύριε Κοκολάκη, ένα μήνυμα που νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λέει ότι αυτή τη στιγμή, λέει, έχουμε μια τοπική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων που εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου του 2023. Και την ίδια στιγμή έχουμε ένα νέο κατώτατο μισθό που εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου του 2023. Είναι παράνομος ένας ξενοδόχος που θα πει ότι εγώ ακολουθώ τον νόμο και εφαρμόζω τον κατώτατο μισθό, τον καινούριο που είναι 756 ευρώ, άρα πολύ κάτω από τη σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων? Κύριε Κοκολάκη. Ακούστε να δείτε. Ο εργαζόμενος μπορεί πλέον να επιλέξει. Υπάρχει πληθώρα αγορά όσον αφορά την έβρεση εργασίας σε ξενοδοχεία. Σίγουρα είναι νόμιμο, γιατί πρέπει, με αρέσει να λέω αλήθειες. Είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο. Ναι. Γιατί σου λέει ότι εμένα το κράτος μου είναι μέλος του συνδέσμου ξενοδοχών. Ναι. Μόνο για αυτούς είναι νόμιμο. Τους άλλους θα είναι... Ναι. Mm-hmm. Όταν είναι μέλος στην Ένωση Ξενοδοχείων, πρέπει να την τηρεί. Αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Από εκεί και μετά, εφόσον δεν είναι μέλος, μπορεί να το κάνει. Από εκεί και μετά, δεν είναι πλέον, μπορεί να είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Ανήθικο. Έτσι. Ειδικά για τους παλιούς εργαζόμενους,
πρέπει οι μισθοί να τηρηθούν και να αυξηθούν, αλλιώς τα προβλήματα μη έβρεση εργατικού δυναμικού από ορισμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα συνεχίζεται να υπάρχει. Κύριε Βοριά, αυτό το ερώτημα θεωρώ ότι είναι ένα ερώτημα έξυπνο και συνάμα πονηρό. Το πονηρό το βάζω σε εισαγωγικά. Γιατί έχουμε μία απόφαση της κεντρικής πολιτείας που έχει να κάνει με έναν κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου και μία απόφαση ανάμεσα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους και τους ξενοδόχους, μία συμφωνία μάλλον, που δεν είναι και υποχρεωτική, με έναν βασικό μισθό που είναι περίπου 200 ευρώ πάνω από τον βασικό μισθό και μαζί με την αύξηση του κατώτατου από 1η Απριλίου. Εδώ είπε ο κ. Σκοκολάκης ότι υπάρχει μία συμφωνία ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον ξενοδόχο. Αν όμως ο ξενοδόχος επικαλεστεί, τότε εγώ έκανα συμφωνία και ότι ο δασκαλάκης που ήρθε να δουλέψει θα δουλέψει με τον κατώτατο μισθό των 756 ευρώ. Αυτό είναι παράνομο? Αν είναι μέλος του συνδέσμου ξενοδόχων, είναι παράνομο. Οποιαδήποτε συμφωνία κάτω από την κλαδική συλλογική σύμβαση είναι παράνομη από τη στιγμή που ανήκει στο σύνδεσμο και οφείλει να τηρήσει τη σύμβαση. Αλλά αυτό όμως δεν το έχουμε, κύριε Δασκαλάκη, μόνο στον κλάδο. Τουλάχιστον στον κλάδο των ξενοδοχείων είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε ένα δυνατό σωματείο που υπογράφει συλλογική σύμβαση εργασίας. Να καταλάβετε, πριν τα μνημόνια είχαμε πάνω από 85 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Τώρα έχουμε μόλις 7, άντε 8. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οποιαδήποτε αύξηση, μόνο οι περισσότεροι εργαζόμενοι, γιατί ο βασικός αναφέρεται μόλις στο 15-17% του εργατικού δυναμικού. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια από το 12 δεν έχουν δει, παρά τις αυξήσεις του ελάχιστου μισθού, ούτε ένα ευρώ. Γιατί συμψηφίζεται στα χρήματα αυτά που παίρνανε μέχρι τότε. Άρα λοιπόν είναι τα προβλήματα. Αλλά προσέξτε, γιατί θέλω να κάνω μια καταγγελία, την οποία έχω βγει εδώ και καιρό και την είπαμε και την καταγγείλαμε και στο συνέδριο του ΓΕΣΕ. Ο κ. Λιβαδιωτάκης αναφέρθηκε πολύ σωστά στις τριετίες. Αυτή τη στιγμή η ανεργία έχει φτάσει στα όρια της 10% και για μας, εσκεμμένα, δεν πέφτει και δεν θα δούμε να πέφτει. Πρώτον, γιατί διαπιστώσαμε ότι δεν γίνεται διασταύρωση. Δεν κάνει διασταύρωση ο ΑΕΔ τώρα ΔΥΠΑ με το Εργάνη. Δηλαδή, εκατοντάδες εργαζόμενοι τώρα δουλεύουν, είναι ασφαλισμένοι και παράλληλα ανανεώνουν την κάρτα τους ανεργία. Όλοι αυτοί οι νέοι που φύγανε, πάνω από 420.000 άτομα νέοι μας που φύγανε στο εξωτερικό, έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν επίσης και να εγγράφονται στα μέλη, στα Μητρώα. Όπως επίσης και η μαύρη εργασία που εσκεμμένα η κυβέρνηση το αφήνει και προφανώς για να μην πέσει κάτω από το 10%, γιατί όλα αυτά το Υπουργείο τα γνωρίζει, τα έχουμε ενημερώσει, δεν κάνει τίποτα. Γιατί η τριετία θα φτάνει ακόμα και στα 320 ευρώ. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο επίδομα μετά από το βασικό μισθό. Μάλιστα. Που θα δει μια τεράστια διαφορά και δεν βλέπουμε την πολιτική βούληση να επιστρέψουν οι τριετίες που τις δικαιούνται αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό που αγγίζεται, κύριε Βοριά. Κύριε Λιβαδιωτάκη, έρχομαι σε εσάς. Με έναν βασικό μισθό 756 ευρώ. Πόσο ορατή είναι αυτή η αύξηση φορολογικά? Γιατί υπάρχει και η άποψη ότι υπάρχουν και οι κρατήσεις. Το 756 ή 780 θεωρείται να πούνε οι ακροτές είναι μεικτός μισθός, δεν είναι καθαρός που μπαίνει στην τσέπη. Στο 780 που είναι από μία Τετάρτου, ο καθαρός περίπου είναι στα 670. 670 ο καθαρός μισθός. Έχει περίπου μισθός ο καθαρός. Οπότε δεν είναι 780, 780 μεικτός. Διότι αφαιρούμε το ποσοστό του εργαζομένου. Που σημαίνει πάνω από εκεί στα 670 ή το 10% που είναι. Αν είναι παντρεμένος, τριετίες όπως είπαμε προηγουμένως, δύσκολα να βγάλουν, ειδικά οι νέοι. Οι παλιοί έχουν τριετίες, όμως στο κομμάτι αυτό, ειδικά στο κομμάτι των ξενοδοχειών, το πρόβλημα είναι πως είναι μικρή διάρκεια. Οπότε, όταν δουλέψει ο εργαζόμενος 6 μήνες, πολύ λέει ο πρόεδρε, στους υπόλοιπους 6 μήνες είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει εφόσον υποχρεώσει είναι. Και όπως θα δούμε και παρακάτω, οι φόροι είναι 10 μήνες. Η τοπική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων με τους ξενοδόχους είναι μια σύμβαση που θα μπορούσε να καλύψει βασικές ανάγκες εφόσον τηρηθεί κατά γράμμα όσον αφορά τις φορολογικές εκκρεμότητες, κύριε Λιβαδιωτάκη? Θεωρώ πως όχι. Γιατί, όπως ξέρετε, το ρεύμα, η ενέργεια είναι στα ύψη. Έχουν πάει πολλαπλάσια τα κόστη. Οπότε, εφόσον η μισθή παραμένουν, η αύξηση ήταν περίπου 9% και έχουν αύξηση του ρεύματος ενέργειας 200-300%, είναι αδυσανάλογο ποσοστό αύξησης της δαπάνης σε σχέση με το έσοδο που εισπράττεις. Μάλιστα. Κύριε Αράπογλου, σε συνδυασμό με αυτά που ακούσατε, τα αριθμητικά δεδομένα των μισθών, ένας πολίτης που μπορεί να έχει ένα δικό του σπίτι στην κατοχή του,
μπορεί να το συντηρήσει με βασικό εισόδημα αυτά τα μισθολογικά δεδομένα. Εξαρτάται πόση έκταση έχει το σπίτι. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές μπορεί να το συντηρήσει όταν μιλάμε από φορολογικής πλευράς, γιατί αυτό που έχει να πληρώσει είναι ουσιαστικά τον έμφυα, εφόσον το ίδιο χρησιμοποιεί το σπίτι. Ο έμφυα έχει μειωθεί μετά από παρεμβάσεις και αλλεπάλληλα διαβήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, λόγω του ότι μειώθηκε ο συμπληρωματικός έμφυα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει περιοριστεί. Το πρόβλημα είναι για τους εργαζόμενους οι οποίοι μένουν σε νοικιασμένα σπίτια, που εκεί λόγω της έλλειψης σπιτιών που διατίθεται για μακροχρόνια mm-hmm. μίσθωση, εξαιτίας αφενός μεν το ότι έχουμε μία συγκράτηση της οικοδομικής δραστηριότητας, ιδίως μετά την κρίση στην Ουκρανία που εκτόξευσε το κόστος κατασκευής mm-hmm. Των σπιτιών, των νέων οικοδομών, λόγω αύξησης των οικοδομικών υλικών που είχαμε αύξηση γύρω στο 60% και το κόστος κατασκευής ενός σπιτιού από τα 1.200 ευρώ που ήταν μια καλή κατασκευή πήγε στα 1.800. Σε συνδυασμό επίσης με το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος σπιτιών έχουν αφαιρεθεί λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb mm-hmm. Που έχουν αφαιρεθεί από την αγορά, όλο αυτό το σκηνικό οδηγεί σε μία αύξηση των ενοικίων, που όπως καταλαβαίνετε για ένα εργαζόμενο είναι πρόβλημα. Η λύση σε αυτό θα είναι το να έρθει το κράτος να επιδοτεί τα ενίκια mm-hmm. ή να μειώσει τη φορολογία στις μεγάλες κλίμακες για να μπορέσουν να κατασκευαστούν νέες οικοδομές που να μπουν στην αγορά ακινήτων για μίσθωση, να προσελκύσει δηλαδή επενδυτές να επενδύσουν σε κατοικίες με σκοπό να ενοικιαστούν σε μακροχρόνια μίσθωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση ουσιαστικά είναι επιχείρηση. Δηλαδή mm-hmm. κάποιος που νοικιάζει το σπίτι του για Airbnb μετατρέπεται σε ξενοδόχο του ενός ή των δύο ή των τριών δωματίων. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί είναι και παροχή υπηρεσιών. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό mm-hmm. είναι το γεγονός ότι ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί για να κατασκευαστούν φοιτητικές κατοικίες στα πανεπιστήμια, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο που θα στεγάσουν 3.000 φοιτητές. Καταλαβαίνετε ότι αν στεγαστούν 3.000 φοιτητές στο Ρέθυμνο και άλλοι τόσοι στο Ηράκλειο, τότε θα ανακουφιστεί η αγορά ακινήτων όσον αφορά τις μισθώσεις και θα μειωθούν και οι τιμές γενικά. Καλά, αυτό θα έλεγε μια χρονοβόρα διαδικασία για να γίνει. Ερώτημα προς τον κύριο Βοριά. Πού μπορεί να κάνει λέει κάποιος μια καταγγελία και αν μπορεί να κάνει καταγγελία ανώνυμα? Φυσικά, εννοείται ότι μπορεί να κάνει στο σωματείο, αλλά και στο εργατικό κέντρο, ιδιαίτερα και για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, και για να προστατέψουμε τους εργαζόμενους, μπορεί να το κάνουν ανώνυμα, έτσι ώστε να πάμε στοχευμένα με την επιθεώρηση εργασίας. Mm-hmm. Γιατί το στοχευμένο δεν μπορεί να μας αρνηθεί συνήθως η επιθεώρηση. Ωστόσο, όμως, έχουμε υποστελέχωση, αλήθεια να λέτε, και γενικά δεν γίνονται οι ελέγχοι που θα έπρεπε. Από εκεί και πέρα εννοείται, επαναλαμβάνω, στο 2810, 281-981, από τις 8 ώρα το πρωί μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ, καθημερινά, μπορούν να κάνουν την καταγγελία τους ακόμα και ανώνυμα. Αυτό αφορά και τις συμβάσεις εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, κύριε Κοκολάκη. Βεβαίως, οι εργαζόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το σωματείο μας και εμάς είναι από τις 8 το πρωί mm-hmm. ως τις 8 το απόγευμα. Σίγουρα εμείς από το καταστατικό μας προβλέπετε ότι σύμφωνα πάντα με την νομοθεσία και με τους ελεκτικούς μηχανισμούς θα προχωρήσουμε σε ελέγχους όπως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, όπως θα συνεχίζουμε θα το κάνουμε, θα είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, θα είμαστε απέναντι στους εργοδότες εκείνους που ασυδοτούν και εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Μάλιστα.